Λοιπόν, φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, παραμένουμε εδώ στο γήπεδο Β' Ελιούπολης και στην προπόνηση του Φωστήρα Ελιούπολης. Σειρά τώρα έχει το νέο αίμα του Φωστήρα Ελιούπολης, ένα παιδί που προέρχεται από τα σπλάχνα της ομάδας, από τα τμήματα υποδομής, έχει προωθηθεί από την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά στο ανδρικό τμήμα, είναι ο Γιώργος Ομίλερ. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πώς κυλάει και οι προπονήσεις και τα παιχνίδια, πώς είναι να είσαι στο ανδρικό τμήμα, Γιώργο? Μέχρι στιγμής η χρονιά έχει ξεκινήσει ιδανικά για μας. Έχουμε 4 νίκες σε 4 παιχνίδια και κοιτάμε σε κάθε αγώνα να παίρνουμε τους 3 βαθμούς. Οι προπονήσεις από την άλλη είναι πολύ ευχάριστες, πολύ ανταγωνιστικές, δηλαδή όλα τα παιδιά είναι σε εξαιρετικό επίπεδο. Κοιτάμε να βελτιωνόμαστε για να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Είναι αυστηρός προπονητής ο Άκης ο Μιχαηλίδης? Είναι όσο πρέπει, γιατί πρέπει να μας περάσει μια πειθαρχία, να είμαστε πειθαρχημένοι στις προπονήσεις, να μας περάσει αυτά που θέλει να βγάλουμε μέσα στο γήπεδο, οπότε είναι όσο πρέπει. Ακολουθεί τώρα το παιχνίδι με την Λαύρα Αργυρούπολης στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής. Για πες μου για αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα, η Λαύρα είναι μια πολύ καλή ομάδα με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Είναι χρόνια όνομα, είναι ένα τοπικό ντέρμπι και είναι χρόνια όνομα στην περιοχή. Προσπαθεί να παίξει ένα πολύ ορθολογικό ποδόσφαιρο και της βγαίνει. Και εμείς θα κοιτάξουμε, εντάξει, παίζουμε και στην έδρα μας και όπως σε κάθε παιχνίδι, όπως σας είπα, θα κοιτάξουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Πιστεύω θα γίνει ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Είστε μια οικογένεια οι παίκτες, μια παρέα? Ναι, είναι το κλίμα, είναι πολύ οικογενειακό και οι μεγαλύτεροι παίκτες μας έχουν αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή και είμαστε όλοι μια παρέα. Ωραία. Εκτός από Φωστήρα Ελιούπολης, ποια άλλη ομάδα υποστηρίζεις? Εγώ από Ελλάδα υποστηρίζω την ΑΕΚ και από Ευρώπη μπορώ να πω τη Μπαρτσελόνα και τη Λίβερπουλ. Και ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης, Έλληνας και ξένος? Έλληνας, αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κάποιο συγκεκριμένο στο μυαλό. Ξένος, θα έλεγα το Van Dijk της Λίβερπουλ, που αγωνιζόμαστε και στην ίδια θέση. Είναι και εκείνο στόπερ. Το Van Dijk θα έλεγα. Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, όπως είπαμε, ο Φωστήρας Ελιούπολης είναι αίτητος μέχρι στιγμής, έχει τα 4 στα 4. Ο στόχος θα είναι να επιστρέψει στην Α κατηγορία. Σίγουρα, ναι. Μακροπρόθεσμα αυτός είναι ο στόχος. Βέβαια, ακόμα είναι τέταρτη αγωνιστική, δηλαδή κανένα πρωτάθλημα δεν έχει κρυθεί, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Από την τέταρτη αγωνιστική είναι πάρα πολύ νωρίς. Μακροπρόθεσμα, ναι, θα θέλαμε να κυνηγήσουμε την άνοδο στην Α Αθήνας. Μέχρι στιγμής κοιτάμε να βελτιωνόμαστε και σε κάθε παιχνίδι να πηγαίνουμε για τους 3 βαθμούς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά.